Παραμένουμε λοιπόν στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για τα τιμολόγια της ΔΕΗ και όχι μόνο. Θα συζητήσουμε τώρα όλες τις ανακοινώσεις με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέργιο Καλπάκη, ενώ θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και για τις εσωκομματικές εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Καλησπέρα κύριε Καλπάκη, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι τα τώρα έλεγε ότι δεν υπήρχαν λεφτόδεντρα. Ξαφνικά βρέθηκαν χρήματα, νέες ανακοινώσεις λοιπόν, νέα μέτρα, αλλά επί της ουσίας, πόσο θα νιώσουν αυτή την ελάφρυνση στις τιμές οι πολίτες, που η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα το μόνο θέμα συζήτησης είναι η ακρίβεια. Το ποια θα είναι η πραγματική ελάφρυνση θα το δούμε στην εφαρμογή και στην πράξη των μέτρων. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι και όλο το προηγούμενο διάστημα και ο κύριος Μητσοτάκης και μια σειρά κορυφαίων υπουργών κατά καιρούς είχαν υποσχεθεί ότι θα υπάρξουν μεγάλες ελαφρύνσεις ή ότι οι επιβαρύνσεις ήταν απειροελάχιστες με τα μέτρα που έπαιρναν τότε. Θυμίζω τη δήλωση του κύριου Σκρέκα που έλεγε ότι η επιβαρύνση ήταν της τάξης των 2 και 3 ευρώ και όλο αυτό το διάστημα έρχονται λογαριασμοί ρεύματος που ξεπερνάνε τους μισθούς και τις συντάξεις των πολιτών. Άρα θέλω να πω ότι δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη. Δεν έχει αξιοπιστία η κυβέρνηση ως προς τις προβλέψεις που κάνει. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει και με το μήνυμα του Πρωθυπουργού και με αυτά, καθ' αυτά τα μέτρα, καταρχήν δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι ένας έντρομος Πρωθυπουργός μπροστά στη λαϊκή οργή για την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία. Και είναι ένας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες στην ουσία παραδέχθηκε ότι επί 9 μήνες επέτρεψε την αφέμαξη της κοινωνίας. Ότι δεν έκανε τίποτα δηλαδή για να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε αυτό το κύμα ακρίβειας. Γι' αυτό το λόγο ανακοίνωσε μέτρα αναδρομικά από τον Δεκέμβριο. Στην ουσία έλεγε ψέματα ότι η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που προέρχεται αποκλειστικά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτά ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης έλεγε ψέματα ότι δεν μπορούν να υπάρξουν πολιτικές σε εθνικό επίπεδο και ότι οι μόνες πολιτικές που θα υπάρξουν θα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός αν ανακάλυψε μόλις χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δυσκίνητο υπεροκειάνιο, όπως είπε. Έτσι είπε, έτσι χαρακτηριστικά, που δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα, δεν έκανε τίποτα. Και αυτό που τόσο καιρό επισημένατε ως ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καλπάκη, ήταν να ληφθούν πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Τελικά, ένα υπεροκειάνιο. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το υπεροκειάνιο και τι θα γίνει. Είναι θέμα, βέβαια, συζήτησης για το επόμενο διάστημα. Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εκτός από τα μεγάλα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, και το γεγονός ότι δεν εκτίμησαν αυτή την κατάσταση ενισχύει επίσης την κριτική μας που λέμε ότι όλο αυτό το διάστημα υποτιμούν το φαινόμενο. Ενισχύει όμως και την κριτική μας που λέγαμε ότι μία σειρά από χώρες πολύ καιρό πριν είχαν κάνει πολιτικές σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και μας έλεγαν τότε δεν γίνονται αυτά. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και κάνει τι ξανά κάνει, ποια είναι τα μέτρα που παίρνει. Επιδοτεί την εσχροκέρδεια πάλι. Δηλαδή βγάζει χρήματα από το δημόσιο ταμείο για να γυρίσει πίσω στην κοινωνία ένα μέρος μόνο από τα κλεμμένα, ένα μέρος μόνο από τα σπασμένα όλου αυτού του διαστήματος, των υπερκερδών της ΔΕΗ και των άλλων εταιριών παραγωγής ενέργειας, των Golden Boys που παίρνουν 360.000 μισθό το χρόνο. Κύριε Καλπάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένετε ότι πρέπει να υπάρξει φορολόγηση στα υπερκέρδη των παρόχων. Γιατί κατά την άποψή σας δεν γίνεται αυτό για να λυθεί το θέμα, γιατί και τα λεφτά είναι πολλά και πρόβλημα δεν θα υπάρχει και θα ανακουφιστούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καταρχήν, κυρία Μαρκοπούλου, την φορολόγηση των υπερκερδών, επιλέξει μάλλον την φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών, windfall profits, την έχει εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εργαλειοθήκη της. Δεν το έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και το έχουν κάνει ήδη 8 χώρες της Ευρώπης. Το συγκεκριμένο μέτρο το έχουν πάρει. Το υπενθύμησε ο ΣΥΡΙΖΑ και καθημερινά το τονίζει αυτό, ότι πρέπει να τελειώσει για να μην υπάρχει και πρόβλημα. Ακριβώς. Και εμείς τα υπολογίζουμε αυτά για 8 μήνες, αυτά τα ουρανοκατέβατα κέρδη, σε 1,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει στη Βουλή πριν 50 μέρες περίπου
ότι θα κάνει φορολόγηση των υπερκερδών, μετά από πιέσεις δικές μας είπε ότι θα το πάει στο 90%. Όλες αυτές τις 50 ημέρες δεν έκαναν απολύτως τίποτα, γιατί λένε ότι περιμένουν μία άσκηση από τη ΡΑΕ για το ποια είναι αυτά τα κέρδη στην πραγματικότητα. Χθες είπε πάλι τα ίδια, ότι θα ανακοινωθούν κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες τα κέρδη και θα τα φορολογήσουμε 90%. Δεν είπε δηλαδή κάτι συγκεκριμένο, ποια είναι αυτά και τι ακριβώς θα επιστραφεί στους καταναλωτές. Και με ενδιαφέρον εμείς περιμένουμε να δούμε πόσα θα ανακαλύψουν από υπερκέρδη, πόσα και υπερκέρδη θα ανακαλύψουν και αν τελικά θα προχωρήσουν σε αυτή την φορολόγηση, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως δεν υπάρχει αξιοπιστία από την πλευρά της κυβέρνησης για όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι, και υπάρχει και έντονος προβληματισμός βέβαια για όλα αυτά από τη στιγμή. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, τώρα βρίσκουμε λεφτόδεντρα. Πολλοί είναι αυτοί που επισημαίνουν ότι τα χρήματα είναι από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ένα ταμείο που θα στήριζε την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της απολιγνητοποίησης. Αυτά τα λεφτά θα δοθούν εκεί, δεν θα δοθούν στη Δυτική Μακεδονία. Ξέρετε, υπάρχει μια νεφελώδης κατάσταση, κύριε Καλπάκη. Δεν υπάρχει ξεκάθαρα, δηλαδή τόσα θα δοθούν, τόσα θα μπορεί να πάρει ο κάθε καταναλωτής. Γενικότερα υπάρχει έτσι μία αναστάτωση και όχι μόνο. Και βέβαια εσείς το βλέπετε, γιατί ο πρόεδρός σας περιοδεύει σε ολόκληρη τη χώρα. Χθες βρισκόταν στην Καβάλα, έχει σειρά συναντήσεων και επαφών. Ποια τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο, τι ζητάνε από το ΣΥΡΙΖΑ? Κυρία Μαρκοπούλου, ένα σχόλιο πρώτα. Η κατάσταση δεν είναι νεφελώδης, που πολύ σωστά είπατε, τυχαία. Αυτό το γεγονός οφείλεται στην προχειρότητα της κυβέρνησης. Και η προχειρότητα είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι τρομοκρατημένη και από την κατακραυγή του κόσμου και από την επικείμενη καταβαράθρωσή της. Και αυτό είναι, για να το συνδέσω και με την ερώτησή σας, και το κλίμα το οποίο εισπράττουμε σε όλη τη χώρα και τις τελευταίες ημέρες, στις περιοδίες που ξεκίνησε ο πρόεδρός μας ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη της εκλογής της 15ης Μαΐου. Πάντως αυτή η δυσαρέσκεια, κύριε Καλπάκη, πάντως δεν μεταφέρεται στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι 20 μονάδες μπροστά. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι δεν μεταφέρεται, γιατί πριν ένα χρόνο, τέτοιο καιρό, η διαφορά ήταν στις 15 και στις 18 μονάδες. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν πολύ χαμηλές μονοψήφιες διαφορές. Και γνωρίζει και όλος ο κόσμος και είναι κοινός τόπος ότι η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ από τις δημοσκοπικές εταιρείες υποτιμάται, όχι σκοπίμως, υποτιμάται γιατί είναι τέτοια η φύση της ψήφου του στον ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές. Δεν εκδηλώνεται σε δημοσκοπήσεις ο κόσμος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και εκδηλώνεται μια και καλή στην κάλπη. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό. Αλλά η άποψή μου είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, η κατάσταση αυτή όχι απλά θα είναι όπως τη συζητάμε τώρα, θα έχει ξεκαθαρίσει τελείως. Θα έχει ξεκαθαρίσει τελείως, δεν θα τίθεται καν θέμα συζήτησης για το τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα και θα σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση. Σε λίγο καιρό δεν θα τίθεται αυτό το ζήτημα. Είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε? Είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε? Ναι, παρακαλώ κύριε Καλπάκη, εγώ θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε και όταν η χώρα σήμερα έχει τόσα προβλήματα. Αυτό ακριβώς. Σωστό είναι αυτό που λέτε, γιατί όσο παραμένει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του στην εξουσία και όσο αφήνουν συντρίμμια μονίμως, τόσο δυσκολότερη θα είναι και η επόμενη μέρα και για την επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό εμείς φωνάζουμε και λέμε και το τονίζουμε και ο Αλέξης Τσίπρας ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή. Πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση πριν προκαλέσει και άλλα δεινά στον τόπο, πριν συσσωρεύσει και άλλα βάρη. Γι' αυτό το φωνάζουμε και το τονίζουμε. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα παρουσίασε 5 ζημιά δεσμεύσεις στο συνέδριό μας, οι οποίες ενσωματώθηκαν και στην πολιτική απόφαση του Τρίτου Συνεδρίου, που αφορούν άμεσες δεσμεύσεις για τα προβλήματα τα μεγάλα της ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι η ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος, η εργασία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αγρότες, η νέα γενιά.
και για την παραγωγική, μια μέσο μακροπρόθεσμη δέσμευση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεσμεύσεις που έχουν τεκμηριωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουν κοστολογηθεί, πολιτικές άμεσα εφαρμόσιμες, άμεσα υλοποιήσιμες, που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, αλλά και σε μια προοπτική για κύριε την Καλπάκη, οικονομία. Επειδή πάτε σε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, με ποιον αριθμό θα ήσασταν ικανοποιημένοι σχετικά με τις εκλογές, πόσοι θα θέλετε να έρθουν φίλοι και μέλη του κόμματος να ψηφίσουν? Δεν έχουμε ορίσει κάποιο τέτοιο αριθμό. Δεν έχετε ταβάνι. Δεν έχετε ταβάνι. Δεν έχουμε ορίσει κάποιο τέτοιο νούμερο, γιατί άμα βάλεις ταβάνι, στην ουσία περιορίζεις από μόνο σου τη δική σου προσπάθεια, νομίζω. Γι' αυτό ακριβώς το σύνθημά μας λέει «ψηφίζουμε όλοι». Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέμε ότι καλούμε όλες και όλους, αριστερούς, προοδευτικούς, δημοκράτες, πολίτες, πολίτες που θέλουν να γίνει πολιτική αλλαγή, πολίτες που δεν αντέχουν άλλο με αυτή την κατάσταση, πολίτες που θέλουν να υπάρξει μια κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργό, να έρθουν στις 15 Μαΐου και εκείνη την ίδια μέρα, εκείνη την ίδια στιγμή μπορούν να έρθουν σε ένα από τα τμήματα και να ψηφίσουν. Και να ψηφίσουν στην κάλπη του Προέδρου, ο καθένας και η καθεμιά, όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Έχουμε επίσης εκείνη την ημέρα την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής, των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, και έχουμε και τις καταστατικές μας αλλαγές που στοχεύουν σε ένα σύγχρονο κόμμα, ανοιχτό, δημοκρατικό, που θα υιοθετεί σύγχρονες νέες μεθόδους πολιτικής συμμετοχής, ανοιχτό σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να προσφέρει με τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του, τη διάθεση του κυρίως για προσφορά σε αυτήν την κοινή προσπάθεια, να έρθουν όλες και όλοι εκείνη την ημέρα, τους καλούμε και 15 Μαΐου. Και το σλόγγαν είναι πολύ χαρακτηριστικό, ψηφίζουμε την Κυριακή και τους στέλνουμε το λογαριασμό. Να στείλουμε μήνυμα πολιτικής αλλαγής, να τους στείλουμε πίσω το λογαριασμό για όλα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά για όλα όσα συνέβησαν αυτά τα 3 χρόνια, και με την πανδημία και με την διαχείριση των φυσικών καταστροφών, και με τις λίστες Πέτσα και με την καταστολή και με την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων και με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και με την χειρότερη κατάσταση στην ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Για όλους αυτούς τους λόγους να έρθουν όλοι να στείλουν ένα μήνυμα αλλαγής στην κάλπη της 15ης Μαΐου είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, νομίζω και για την ίδια την κοινωνία. Κύριε Καρπάκη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και βέβαια έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε αρκετά συχνά και θα κάνουμε και τον απολογισμό, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη, καθώς έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας μέχρι τις εκλογές. Να είστε καλά. Με χαρά.